Κύριε Κώστα, παγκόσμιος πρωταθλητής, κάνετε περήφανο στη χώρα μας αλλά και το νησί μας την ΚΟ. Πείτε μας πώς νιώθετε που έχετε μπει στη λίστα των παγκόσμιων πρωταθλητών, τους πιο επιτυχημένους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ δεν το περίμενα να πούμε ότι θα φτάσω μέχρι εκεί απάνω. Εν τούτης, ανέβαινε πολύ σύντομα. Τον τέταρτο χρόνο είμαι παγκοσμιός πρωταθλητής. Πώς νιώθετε και αυτή την κατάταξη, που είναι για εσάς η επιβράβευση όλων των κόπων όλο αυτόν τον χρόνο? Είμαι ενθουσιασμένο να πούμε, είμαι ευχαριστημένο, δεν το περίμενα κι εγώ. Συνεχίζετε όμως τις προπονήσεις σας, είδαμε και ακόμα και τις ημέρες των εορτών, ήσασταν εδώ εσείς και κάνατε τις προπονήσεις σας. Κάθε πότε προπονείστε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, μέρα παραμέρα το καλοκαίρι. Μία μέρα πηγαίνω Κολύμβη, την άλλη μέρα στο στάδιο. Κολυμπάτε δηλαδή και το χειμώνα? Αυτή είναι η ζωή μου. Και το χειμώνα κολυμπάτε? Όχι, δεν κάνω Κολύμβη. Μάλιστα. Πώς νιώθετε έτσι που έχετε αυτή την μεγάλη τιμή να είστε στους καλύτερους στην μεγάλη λίστα αυτή και τι έχετε να πείτε στη νέα γενιά, στους νέους αθλητές, τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον στίβο? Αυτοί που ασχολούνται με τον στίβο και αυτοί που δεν ασχολούνται με τον στίβο πρέπει να ασχολούνται με τον στίβο. Γιατί ο στίβος έχει την ιδιότητα ένας αθλητής να είναι υγιής, μακροχρόνιος και τόσα άλλα προτερήματα που μπορεί να αποκτήσει από τον αθλητισμό. Στέργο, ο κύριος Κώστας δίνει το καλύτερο μήνυμα και στην νέα γενιά που ασχολούνται με τον στίβο, αλλά και σε όλους εμάς, που ότι ο αθλητισμός τελικά δεν έχει ηλικία. Προφανώς και δεν έχει ηλικία και ο κύριος Κώστας αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα σε όλους μας, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, της αγάπης του ανθρώπου για τη ζωή, για να ζήσει. Και αυτό ο κύριος Κώστας Αγκοτζημανίλ το έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Θέλει να ζήσει όλα του τα χρόνια μέσα στον αθλητισμό, μέσα στην υγεία και φυσικά να συμμετάσχει σε μεγάλους αγώνες. Τι μας έμασε, Στέργο, λίγο τις κατηγορίες τις οποίες έχει ενταχθεί στους καλύτερους της Ελλάδας ο κύριος Κώστας? Ο κύριος Κώστας, μετά τα αποτελέσματα που εξέδωσε για άλλη μια φορά η World Master Athletics, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητών Masters, στις 2 του Γενάρη, είναι μέσα στους κορυφαίους 3 αθλητές στο άθλημα του μήκους και στα 800 μέτρα και στην τετράδα, τέταρτος, στα 260 και στα 400. Να πούμε εδώ μια πολύ σημαντική παράμετρος, ότι ο κύριος Χατζημανίλης αυτή την χρονιά ήταν και ο μεγαλύτερος αθλητής παγκοσμίως ηλικιακά. Δηλαδή όλοι οι αθλητές που είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη σε κάποια αγωνίσματα είναι 90 ετών, ενώ ο κύριος Κώστας είναι 94. Τώρα από πρώτη-πρώτου πια συμμετέχει στην κατηγορία που θα είναι και ο μικρότερος, ο νεαρότερος να έλεγα, γιατί πραγματικά αυτοί οι αθλητές πολλές φορές, Μαρία, κάποιοι μηδιάζουν ή και ειρωνεύονται αυτές τις ηλικίες. Πρέπει να τους πληροφορήσω ότι μιλάμε για παγκόσμιους πρωταθλητές, για Ολυμπιονίκες, τα οποία τα ρεκόρ είναι πάρα πολύ ψηλά σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, και στα 60 και στα 70 και στα 80 και στα 35 και στα 40. Οι αθλητές πετυχαίνουν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις συγκριτικά με τις ηλικίες που δεν αθλούνται. Έτσι, ο κύριος Χατζημανουήλ, οι επιδόσεις του είναι ασύλληπτες. Ενδεικτικά να σας πω ότι οι χρόνοι του δεν μπορούν να τους πιάσουν έφηβοι που έρχονται εδώ στο στάδιο και προετοιμάζονται για τις στρατιωτικές σχολές. Να το βάλω αυτό ως παράμετρο. Έτσι, ο κύριος Κώστας για άλλη μια φορά συνεχόμενη χρονιά μπήκε στη λίστα με τους καλύτερους αθλητές, όταν μπροστά του ήταν παλιοί Ολυμπιονίκες, Αμερικανοί, Γερμανοί και από άλλες μεγάλες χώρες όπως η Ιαπωνία. Κύριε Κώστα, τα βάλατε με μεγαθύρια, με Ολυμπιονίκες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με αυτούς τους ανθρώπους έχετε έρθει κοντά, έχετε έτσι, ναι, τις φιλίες. Κόμουν κοντά τους, ρώτησα τη ηλικία ήταν. Παραδείγματος χάρη, ένας από την Αυστραλία που έχω κάνει στην Αυστραλία, του λέγω από ποια πόλη είσαι. Μου λέει δεν είμαι από πόλη, είμαι από χωριό. Δηλαδή θεύος και πρόβατα γίδια να πούμε, έτρεχε και η ζωή του ήταν μακροχρόνια. Κι άλλος ένας από την Ιαπωνία, πολύ καλοί αθλητές. Υπήρξατε και έτσι φιλικές σχέσεις και με άλλους ανθρώπους από άλλα μέρη. Βεβαίως, και με άλλους. Στην Αυστραλία που πήγα είμαστε 13 άτομα από όλο τον κόσμο. Το 2024 τι επιθυμείτε να σας φέρει? Θα συνεχίσετε έτσι εντατικά τις προπονήσεις σας, το πρόγραμμά σας, τις συμμετοχές σας? Περιμένω αυτήν τη χρονιά
ότι θα είμαι καλύτερος ακόμα. Ακόμα καλύτερος, έτσι. Ναι, ακόμα καλύτερος. Πιστεύω. Φτάνει ο Θεός να είμαι καλά και να πάω στους αγώνες. Μπράβο κύριε Κώστα, μου αρέσει που έχετε έτσι τους στόχους σας και θεωρείτε ότι κάθε χρόνο μπορεί να γίνετε ακόμα καλύτερος. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Έτσι δεν είναι στέργο, είναι νομίζω το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι οι επόμενοι αγώνες είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα διεξαχθεί από τις 17 Μαρτίου στις 24 Μαρτίου του 2024 στην πανέμορφη πόλη Τόρουν της Πολωνίας. Είναι μια πόλη κατεξοχήν αθλητική. Έχει ένα από τα ωραιότερα κλειστά στάδια στον κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο ότι και πέρυσι εκεί διεξήχθησαν οι αγώνες και για άλλη μια χρονιά πάλι θα διεξαχθούν εκεί. Οι συνθήκες βέβαια είναι πολύ δύσκολες για όλους τους αθλητές. Έχει θα πάτε, κύριε Κώστα, έτσι. Πρώτα Θεός, θα πάτε. Θα πάω. Εγώ περιμένω τις ημέρες να περάσουν για να πάμε στους αγώνες. Περιμένετε με αγωνία δηλαδή. Με αγωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα πετύχουμε κάτι το πρωτόγνωρο. Είμαστε στην απόφαση να λάβουμε οπωσδήποτε σε 5 αγωνίσματα, στα 60, 200, 400, 800 και μήκος. Προσπαθώ να τον πείσω να κάνουμε και σφαίρα, γιατί θεωρώ ότι θα κάνει ένα απίστευτο παγκόσμιο κατόρθωμα να κατακτήσει σε όλες τις κατηγορίες αυτές αγωνιστικές όλα τα χρυσά μετάλλια. Είναι το φαβορί. Κύριε Κώστα, εμείς σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχετε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Νομίζω πια τι άλλο να επιθυμείτε από τη ζωή σας με τόσες κατακτήσεις. Ευχαριστώ τον Θεό που με έχει καλά. Και τις δυνάμεις μου που παίρνω αυτά τα μετάλλια.